και πέραν της κινητικότητας γενικότερα. Mm. Πάμε στο Δημήτρη Στεφόπουλο πρώτα, να τον καλημερίσουμε. Είναι στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης. Δημήτρη, καλημέρα. Να. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης εδώ επί της Πύρεως στον αριθμό 211. Έξω από το οποίο εδώ και λίγη ώρα πραγματοποιούν συγκέντρωση διαμαρτυρίας τα μέλη της ΠΟΕ ΟΤΑ και εργαζόμενοι στους Δήμους προκειμένου να δηλώσουν την αντίθεσή τους στο μέτρο της διαθεσιμότητας. Να θυμίσουμε σε αυτό το σημείο ότι η ΠΟΕ ΟΤΑ έχει εξαγγείλει 48 ώρια απεργιακή κινητοποίηση για σήμερα και αύριο. Απεργιακή κινητοποίηση η οποία συνεχίζεται από την προηγούμενη εβδομάδα, καθώς και την Πέμπτη και την Παρασκευή είχαν επίσης 48 ώρια απεργία. Το Σαββατοκύριακο είχαν αποχή, ενώ την Τετάρτη που μας έρχεται θα συμμετέχουν στην απεργιακή κινητοποίηση της ΑΔΔ. Από ό,τι μας μεταφέρουν τα μέλη της ΠΟΕ ΟΤΑ σήμερα, από σήμερα το πρωί στις 6 ώρα είναι κλειστοί και οι χωματεροί, καθώς επίσης έχουν σκληρύνει κάπως τη στάση τους, καθώς αυτή τη φορά, σε αυτές τις απεργιακές κινητοποιήσεις, είναι κλειστοί και οι βρεφονιπιακοί σταθμοί και όλες οι κοινωνικές υπηρεσίες οι οποίες άπτονται στις αρμοδιότητες των Δήμων. Σε όσους Δήμους βέβαια μετέχουν στις απεργιακές κινητοποιήσεις, καθώς υπάρχουν και άλλοι Δήμοι, στις οποίες το ποσοστό της απεργίας είναι χαμηλότερο και εκεί πέρα λειτουργούν κάποιοι βρεφονιπιακοί σταθμοί και κάποιες άλλες κοινωνικές δομές. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι δεν επέλεξαν τυχαία αυτό το σημείο, το επέλεξαν επί τούτου, καθώς στο εσωτερικό του κτηρίου αυτή την ώρα διεξάγεται η έναρξη της 22ης εκπαιδευτικής σειράς της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Στο εσωτερικό του κτηρίου είναι ο κύριος Δραγκητσής, ο επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, ενώ είναι καλεσμένος και ο υπουργός διοικητικής μεταρρύθμισης, ο κύριος Μανιτάκης, τον οποίον αυτόν θέλουν να συζητήσουν μαζί του. Βεβαίως, αλλά από ό,τι μαθαίνουμε μάλλον δεν πρόκειται να έρθει. Μα τι να συζητήσουν στον δρόμο, να συζητήσουν. Γιατί μαζεύονται. Να πάνε στο γραφείο να συζητήσουν. Δύσκολο είναι δεν τους έχει δεχτεί στο γραφείο. Για να λέμε και τους τραγούν το δίκιο. Τώρα δεν τους έχει δεχτεί στο γραφείο τόσες φορές που έχουν πάει από κάτω και έχουν ζητήσει συνάντηση. Άμα πας και σπάς και καταστρέφεις Ρεναντίνο, ο διάλογος γίνεται κάτω από κάποιες προϋποθέσεις. Και χωρίς να καταστρέψουν και πριν δεν τους είχε δεχτεί, αλήθεια είναι. Γιατί εντάξει, από τη στιγμή που έχει βγάλει ένα νόμο και θεωρεί όταν εκδίδει ένα νόμο, λες πρέπει να εφαρμοστεί, έτσι. Λέει λοιπόν και ο κ. Μανιτάκης ως υπουργός: πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος. Δεν θέλετε να τον εφαρμόσετε. Προφανώς συνεπώς δεν έχω τίποτα να πω μαζί σας. Mm-hmm. Άρα απλά για να βάλουμε τα πράγματα. Πάντως, παιδιά, έχει νόημα πριν ψηφιστεί και πριν περάσουν όλα αυτά. Ο διάλογος δεν έχει νόημα πάνω σε ένα ψηφισμένο νόμο. Η κυβέρνηση, η Βουλή, όχι η κυβέρνηση, η Βουλή αποφάσισε έτσι. Ισχύει λοιπόν ένα νόμο τώρα, κύριε Καρακατσούλη. Επομένως, τι συζητήσουμε. Προφανώς. Θα μου πείτε να αλλάζουν. Αλλάζουν και νόμοι, όλα αλλάζουν. Αλλά πρώτα πρέπει να εφαρμοστεί για να δούμε αν θα αλλάξει. Αυτή η διαβούλευση. Αν είναι λάθος, μπορεί να αλλάξει. Αυτή η διαβούλευση. Και πρώτα πρέπει να γίνει διαβούλευση. Πρώτα η διαβούλευση προηγείται τη ψηφοφορία και τη νομοθεσία. Βεβαίως. Τώρα τι να συζητήσει ο Υπουργός. Λέω, μήπως και αυτό έχει ένα μέρος του δίκαιου. Θα το δούμε. Δεν ξέρω αν μας ακούει ο κ. Μπαλασόπουλος. Τον καλημερίσουμε. Γεια σα, κ. Μπαλασόπουλε. Σα ακούω. Ποια διαβούλευση. Δεν έγινε πριν. Καμία διαβούλευση. Και αυτό που λέει η δημοσιογράφος σας, η κυρία Χαρδαλιά, η οποία έχει παρακολουθήσει τις κινητοποίησεις μας, έχουμε πάει περίπου 10 φορές κάτω από το γραφείο του κύριου Μανιτάκη, έχει βγει ο ταξίαρχος και μας έχει πει ότι δεν είναι, θα κλείσει ραντεβού αύριο, μεθαύριο, ξανά μεθαύριο, ξανά μεθαύριο, και δυστυχώς αρνείται. Και δεν μπορούμε να καταλάβουμε για τους λόγους που αρνείται όταν εμείς από την πρώτη στιγμή είχαμε συγκεκριμένη πρόταση για το ζήτημα της διαθεσιμότητας. Και δεν μιλάμε βέβαια. Ποια είναι η πρόταση, κύριε Μπαλασόπουλο, για να την πούμε και στον αέρα μια φορά. Ποια είναι αυτή η ερμή πρόταση για το ζήτημα της διαθεσιμότητας, αν λάβουμε ως δεδομένο, όχι, αν λάβουμε ως δεδομένο ότι δεν μιλάμε για πωλήσεις. Αν λάβουμε ως δεδομένο ότι είναι απολύσεις, είναι άλλη η κουβέντα που κάνουμε. Αλλά αν λάβουμε ως δεδομένο ότι δεν πρόκειται περί απολύσεων, αλλά περί διαθεσιμότητας και κινητικότητας των εργαζομένων. Ποια είναι η πρότασή σας. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Εγώ θα πάρω ότι όλα αυτά που λέει η κυβέρνηση και ο υπουργός είναι ειλικρινή. Ποια κινητικότητα όταν ψηφίστηκε ο νόμος, θέλαμε να βγάλουμε κάποιους στην διαθεσιμότητα και οι υπηρεσίες που εννοείται θα μετακινηθούν δεν είχε αρχίσει ακόμα να γίνεται καταγραφή των ελλείψεων των αναγκών. Mm-hmm. Διότι εμείς λέμε εξ αρχής ότι είναι ένας νόμος τυφλός. Με αυτή τη διαδικασία που είναι οριζόντια η διαθεσιμότητα, παίρνει από ένα Δήμο που έχει ελλείψεις σε προσωπικό και πιθανότατα να μην ξέρει κανένας που θα πάνε. Δηλαδή να δημιουργήσει καινούρια προβλήματα σε κάποιους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Ναι, αλλά πάντως απολύσεις δεν θα υπάρξουν, κύριε Μπαλασόπουλε. Έτσι τουλάχιστον ορκίζει την κυβέρνηση. Δεν ξέρω αν το εννοεί. Αν εσείς είδατε κανένα δεσμένο. Να μην τα ξαναλέω. Στο ίδιο το κανάλι σας ο Υπουργός Οικονομικών είπε ότι και βέβαια θα έχουμε απολύσεις. Ας αποφασίσει η κυβέρνηση. Μιλάει για το νέο έτος.
Ποιον, το 2013, τώρα είμαστε στο 12. Αφήστε με να πω την πρόταση όμως. Ναι. Γιατί θα φανεί ότι ναι. Δεν λέω την πρόταση. Όχι, όχι, πείτε την πρόταση. Γι' αυτό είστε εδώ. Εμείς λέμε ότι να γίνει η καταγραφή των αναγκών, των ελλείψεων ή των υποχρεώσεων που έχει η τοπική αυτοδιοίκηση από την 1η-1η-2013 με 200 νέες αρμοδιότητες, ναι. Να καταγραφούν ότι έχουμε από την 1η-1η-2012 κάθε μήνα φεύγουν 500 εργαζόμενοι, που σημαίνει 500 επί 12, 6.000. Mm. Άρα λοιπόν έχουμε σοβαρές αποχωρήσεις και οι υπηρεσίες των Δήμων αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε μια πλήρη διάλυση. Άρα τι διαθεσιμότητα. Και πάμε τώρα στο ζήτημα των απολύσεων. Mm. Όταν βγαίνει η κυβέρνηση, γιατί είναι συλλογική βλέποντας και κάνοντας, και βγάζει μια εγκύκλιο και λέει στείλτε μας μετά τις παρεμβάσεις δικές μας και λέει στείλτε μας ποιες είναι οι ανάγκες σε λήψη, σε προσωπικό που έχει. Δεν γίνεται έτσι η καταγραφή. Ναι, ναι, η καταγραφή. Ναι. Προσέξτε όμως τι λέει ο πίνακας. Ναι. Λέει τον αριθμό και το χρονικό διάστημα. Πιθανότατα να με πάρει εμένα, να με πάει για 6 μήνες σε μια υπηρεσία και μετά να με πετάξει στον δρόμο. Επειδή αυτή την κυβέρνηση και νομίζω κι εσείς και νομίζω και η πλειοψηφία του ελληνικού λαού δεν τους εμπιστεύεται, κανένας δεν μπορεί να δει ότι έχουν καλές προθέσεις και είναι όλα στις υποσχέσεις και στις δεσμεύσεις που έχουν δώσει απέναντι στην Τρόικα. Εμείς λέμε ότι η διαθεσιμότητα είναι. Θα ρωτήσουμε τώρα, κύριε Μπαλασόπουλο, και τον κύριο Καρκατσούλη τη γνώμη του και για την πρόταση και γενικότερα. Αλλά εγώ θέλω να μου πείτε και για τις κινητοποίησεις, τι θα γίνει με αυτό το θέμα. Πότε θα σταματήσει αυτή η ιστορία. Να κάνω και μια ερώτηση, Δημήτρη, γι' αυτό. Γιατί έχετε, κύριε Μπαλασόπουλο, επισημαίνετε στην ανακοίνωσή σας ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή σε κοινωνικές ομάδες και δραστηριότητες που έχουν πληγεί από τις μνημονιακές πολιτικές. Αυτό στην πράξη τι σημαίνει, πώς δηλαδή θα διαφοροποιηθούν οι κινητοποίησεις. Κυρία Χαρδελιά, εσείς μας ξέρετε χρόνια που κάνετε το ρεπορτάζ των εργαζομένων και το έχετε δει και στις κινητοποίησεις που κάνουμε εδώ και 40 μέρες. Είμαστε πολύ προσεκτικοί, θέλουμε την κοινωνία δίπλα μας, δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε πρόβλημα σε κανέναν και όπου υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα, οι σύλλογοι έχουμε δώσει εντολή να τα αντιμετωπίζουν. Μιλάτε ούτε για τους βρεφονιπιακούς σταθμούς κυρίως. Ούτε στους εμπόρους. Ναι. Δεν θα στην γειτονιά τώρα που περιμένει να δουλέψει, θα πάμε εμείς τώρα να του πάρουμε τα σκουπίδια μπροστά από το μαγαζί του. Τι να λέει, δεν είμαστε. Μα εμείς ζούμε από αυτή την ιστορία και αυτοί ζουν μαζί μας. Από εμάς περιμένουν. Δεν περιμένουν ούτε τον κύριο Στουρνάρα, ούτε τον κύριο Μανιτάκη. Αυτοί πάνε και ψωνίζουν αλλού. Εμάς περιμένουν αυτοί και το βλέπουν και σας πληροφορώ ότι για πρώτη φορά αυτή η απεργιακή κινητοποίηση έχει τη συμπαράσταση. Κάτι που το βλέπουν και γι' αυτό έχουν. Της κοινωνίας εννοείται. Πού το διαπιστώσατε αυτό. Και της κοινωνίας. Και της κοινωνίας. Από πού προκύπτει αυτό, κύριε Μπαλασόπουλο. Άρα λοιπόν θα βάλω. Δεν έχω ακούσει κανένα μισό λεπτό. Ζήτω ο Μπαλασόπουλο. Συζητάμε τώρα παιδιά επί θεωρητικών και επί απόψεων. Συγκεκριμένα πράγματα. Τι θα κάνετε, θα βάλετε βάρδιες, ας πούμε, σε ορισμένες περιοχές που θα μαζεύουν τα σκουπίδια. Θα έχετε επίσης μια άλλη πολιτική για τους παιδικούς σταθμούς, τους βρεφονιπιακούς. Να σας πω κάτι. Αυτή η εβδομάδα είναι πριν κλείσουν οι παιδικοί σταθμοί. Ναι. Λοιπόν, είναι προγραμματισμένοι να γίνουν γιορτές, να γίνουν όλα. Όλα αυτά θα γίνουν. Θα στερήσουμε εμείς από τα παιδιά τη χαρά. Μα τι μας περάσατε δηλαδή. Ούτε τρομοκράτες. Ρωτάμε, δεν είναι κύριε Μπαλασόπουλε. Είναι μια κινητοποίηση που περιλαμβάνει τους πάντες. Είναι λογικό. Συνάδελφοι, ο κύριος είναι τρομοκράτες εκεί. Το δικαίωμα στη δουλειά αγωνιζόμαστε. Δεν είναι προνόμιο η δουλειά, όπως είπε ο Πρωθυπουργός. Η δουλειά τώρα είναι προνόμιο. Το να ζούμε με αξιοπρέπεια την οικογένειά μας είναι προνόμιο. Όχι, δικαίωμα είναι, αλλά αναζητεί κανείς να βρεθεί μια φόρμουλα από τη στιγμή που στην ιστορία της διαθεσιμότητας και της κινητικότητας για τους δημόσιους υπάλληλους. Ως αντίληψη, δεν υπάρχει διαφωνία. Υπάρχει ο φόβος μήπως αυτό είναι το σκαλοπάτι για την απόλυση. Να βρεθεί λοιπόν το πεδίο πάνω στο οποίο θα πατήσει και η πλευρά σας και η πλευρά της κυβέρνησης για να βρεθεί μια λύση. Διαφορετικά δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Συζητάμε στα κανάλια. Πήγαμε, είδαμε τον Υπουργό Εσωτερικών με την ΚΕΔΕ. Ναι. Τους ρωτήσαμε, δεσμεύεστε ότι δεν θα γίνουν απολύσεις. Και ο Υπουργός Εσωτερικών και ο Πρόεδρος ΚΕΔΕ και ρωτήστε τους. Τι είπαν. Είπανε ότι εμείς δεν χειριζόμαστε το θέμα, δεν μπορώ να σας δώσω κανένα τίποτα. Στα κανάλια λένε άλλα. Λοιπόν, τι να πούμε εμείς δηλαδή. Και τους λέμε. Όχι, πείτε μας. Ο κύριος Τηλιανίδης είναι πολύ προσεκτικός σε όσες δηλώσεις έχει κάνει μέχρι τώρα. Δεν έχει πει ποτέ δεσμεύομαι, διαβεβαιώνω. Για το μόνο που έχει διαβεβαιώσει είναι ότι η κυβέρνηση
παλεύει και προσπαθεί να κάνει ό,τι καλύτερο και να διασφαλίσει τις θέσεις εργασίας. Έχει τεράστια διαφορά από το να λες, διαβεβαιώνω ότι δεν θα χάσει κανείς τη δουλειά του. Για να δούμε τώρα. Ο υπουργός ο κ. Μανιτάκης το έχει πει, όμως εγώ δεν υπογράφω να το λύσει. Μισό λεπτό. Όχι, ο κ. Μανιτάκης έχει πει. Στη Βουλή το είπε. Δεν πρόκειται να υπογράψω, συγγνώμη, κύριε οικονόμο. Τι είπε, παρακαλώ. Ο κ. Μανιτάκης έχει πει ότι εγώ δεν θα υπογράψω καμία απόλυση. Λέει την αλήθεια, το λέμε εδώ. Διότι τις απολύσεις θα τις υπογράψουν οι δήμαρχοι. Να είμαστε ξεκάθαροι, δεν θα υπογράψει καμία. Αν δεν υπογράψουν και οι δήμαρχοι, δεν θα υπογράψει κανείς. Λοιπόν, μισό λεπτό. Μισό λεπτό λίγο να δούμε ποια είναι η πραγματική κατάσταση. Δηλαδή, κύριε Καρκατσούλη, ανεξάρτητα τώρα από τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων ή του Υπουργείου της Θελής, εσείς που ξέρετε καλά το χώρο της δημόσιας διοίκησης, υπάρχουν κομμάτια μέσα στο δημόσιο που λείπει κόσμος και την τοπική αυτοδιοίκηση πιο συγκεκριμένα. Και τμήματα επίσης που περισσεύει κόσμος. Λοιπόν, ακούστε κύριε Λίτζη. Και γίνεται με τη μετακίνηση ένα πράγμα προβλήματα το οποίο, ή είναι κόλπο αυτό τώρα. Ένα πράγμα το οποίο δεν μας χαρακτηρίζει εμάς καθόλου είναι η κοινή αντίληψη των πραγμάτων. Έτσι, τα απλά πράγματα. Το ότι στην Ελλάδα φτιάξαμε ένα κράτος το οποίο αλλού είναι πολλοί και αλλού είναι λίγοι και αλλού δεν είναι κανένας είναι γνωστό της πάσης. Ισχύει. Το ότι συζητάμε δεκαετίες ότι πρέπει να μην είναι αλλού πολλοί, αλλού λίγοι και να τους έχουμε ισομερισμένο είναι επίσης γνωστό της πάσης. Το ότι δεν είχαμε ποτέ μία πολιτική τέτοια η οποία να το διασφάλιζε αυτό είναι επίσης γνωστό της πάσης. Το ότι έχουμε κόσμο που τον διώχνουμε σήμερα ή που φοβάται ότι θα τον διώξουμε ενώ κάνουμε προσλήψεις ταυτόχρονα επίσης είναι γνωστό της πάσης. Πάνω από 6.000 ανθρώπους προσλάβαμε πέρσι. Μάλιστα. Το ότι θα συνεχίσουμε να προσλαμβάνουμε ενώ ταυτόχρονα θα απολύουμε είναι επίσης γνωστό της πάσης. Το ότι υπάρχει πλήρη σύγχυση, κατά τη γνώμη μου, ανάμεσα σε ένα δημοσιονομικό στόχο. Έτσι. Και νομίζω ότι αυτά θα έπρεπε να έχουν ξεκαθαριστεί. Και όσο είναι άλλο ξεκαθαρίζονται... δημοσιονομικό στόχο και άλλο η οργάνωση του κράτους. Προφανώς. Θυμάστε πόσο καιρό συζητάμε αυτή την ιστορία εδώ. Όταν λέμε ότι τελικά. Ποια είναι η προτεραιότητα. Μου επιτρέπετε όμως. Όσο υπάρχουν αντικρουόμενες είναι... προτεραιότητες, τότε εισπράττουν όλοι. Το παραδέχονται όλοι, εργαζόμενοι, υπουργεία, ειδικοί κτλ. Ότι το δημοσιονομικό όφελος από όλη αυτή την ιστορία των 800.000 ανθρώπων είναι αστείο. Δηλαδή, αν είτε μένοντας στη διαθεσιμότητα με το 75% του μισθού. Είτε ακόμα και ως απολυόμενοι, είναι αστείο. Προφανώς. Άρα, προφανώς είναι πολύ άρα η ιστορία της οργάνωσης, της καλύτερης οργάνωσης, που πατάει σε όλο αυτό. Πείτε μου εσείς, διότι αυτό είναι το αδιέξοδο το οποίο βιώνουν όλοι όταν δεν μπορούν να αντιληφθούν γιατί τόσο μεγάλες πολιτικές αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζονται με τέτοιο επιπόλαιο τρόπο. Πέρα από αυτό, είναι το λιγότερο που μπορεί να πει. Το πρόγραμμα της κινητικότητας δεν είναι μια σωστή αντίληψη. Προφανώς, στην έννοια ναι. του κρατικού υπαλλήλου, απολύτως. Δηλαδή να είναι ταυτόσιμο. Απολύτως, κύριε οικονόμου. Επομένως. Και είναι κάτι το οποίο έπρεπε να έχει πολύ καιρό θεθεί, έπρεπε να υπάρχει, πρέπει να υπάρχει, πρέπει να υπάρχει μια ορθολογική κατανομή. Ναι, πρέπει από να μετακινεί το υπάλληλο. Δεν πρέπει να ξεκινήσει από κάπου. Βεβαίως. Αλλά ακούστε ποιο είναι το θέμα. Ότι πρέπει να δει κάποιος αν αυτό που λέτε λύνει το πρόβλημα ή αν δεν το λύνει ή αν προκαλεί πολύ περισσότερα προβλήματα. Εσείς τι λέτε. Εγώ λοιπόν φοβούμαι ότι επειδή δεν αντιμετωπίζεται σφαιρικά το πράγμα και τώρα βλέπετε μια ομάδα που μπορεί να είναι η ΟΤΑ, αύριο μπορεί να ήταν νοσοκομεία, μεθαύριο δεν ξέρω τι μπορεί να είναι τα πανεπιστήμια, έτσι. Θεωρεί κάθε φορά ότι είναι η ομάδα η οποία θίγεται και προφανώς θίγεται από αυτά και υπάρχει πάντοτε ένα ζήτημα ότι τι γίνεται με όλους τους άλλους. Θα σας πω για παράδειγμα, το κοίταζα τώρα πριν μπω και λέω θα τα πω. Λοιπόν, ακούστε, νομικά πρόσωπα τα οποία υφίστανται και αυτά έχουν και ΔΕΛΤΑ ΕΕ και ΠΕ και ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Και σας λέω λοιπόν τώρα, 69 νομικά πρόσωπα για την εκπαίδευση και κατάρτιση, 209 για τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία, 58 για την έρευνα και ανάπτυξη, 54 για την επιχειρηματικότητα και την απασχόληση και ούτω καθεξής. Προσέξτε τι γίνεται. Ένας εργαζόμενος αυτή τη στιγμή που είναι, για παράδειγμα, σε ένα δήμο, έτσι. Το πρώτο πράγμα το οποίο λέει είναι γιατί όχι και τον άλλο δίπλα. Ε? Λειτουργεί ο κοινωνικός αυτοματισμός. Λογικά. Εκείνοι που έχουν την ευθύνη του σχεδιασμού των πολιτικών όμως πρέπει να τα απαντάνε αυτά. Δηλαδή, όλοι λένε ότι τα οριζόντια μέτρα όταν πιάνεις μια κατηγορία είναι άδικο, είναι άνισο κτλ. Το ερώτημα είναι, μα αφού είναι άδικο, γιατί δεν κάνεις μια σε βάθος ανάλυση. Δεν και έχουμε να πεις χρόνο τώρα, θα σου πει τώρα καταραίει, καταστρεφόμαστε. Μα η Ελλάδα στον κρεμό σου λέει. Πάλι χρόνο δεν έχουμε. Δηλαδή είναι τρομερό αυτό. Ποτέ δεν έχουμε χρόνο. Κάθε φορά δεν υπάρχει χρόνο. Διότι. Θα σας πω το ανάποδο, κύριε οικονόμου. Όταν τους καταστρέφαμε τους δήμους, είχαμε χρόνο. Δηλαδή, ποιος τους φόρτωσε προσωπικό. Ποιος τους φόρτωσε ελλείμματα. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, και αυτό το οποίο θα σας έλεγα είναι ότι αυτή τη στιγμή εγώ ως πολίτης αισθάνομαι πάρα πολύ άσχημα. Γιατί.
Λέω, σε αυτούς που δημιούργησαν το πρόβλημα, ουσιαστικά ζητώ από τους ίδιους να μου το διορθώσουν τώρα. Πράγμα δύσκολο. Δεν λέω ότι θα υπήρχε. Πάντως και οι Δήμοι, κύριε Καρκατσούλη, για να το πούμε και αυτό, που πρέπει ο πολίτης να τους αισθάνεται πιο κοντά του. Γιατί είναι πιο κοντά του. Και έτσι πρέπει να είναι. Βεβαίως. Δεν λειτουργήσαν όλα αυτά τα χρόνια. Προφανώς δεν λειτουργήσαν. Επομένως, γιατί ο πολίτης να είναι το Δήμο τώρα. Καθόλου. Λειτουργήσαν. Προφανώς καθόλου. Καθόλου. Και θα σας έλεγα ότι ήταν και από τους προνομιακούς χώρους που αναπτύχθηκαν και τα πελατειακά δίκτυα και τα σπατάλη και τα λουσφέτια και τα λοιπά. Το θέμα είναι αν λύνεται το πρόβλημα με αυτό το πρόβλημα. Εγώ πλήρωνα μέχρι τώρα στους Δήμους. Έβλεπε τέλειο πρασίνο από εδώ, τέλειο από εκεί. Την επόμενη φορά θα οργανώσουμε αυτή τη συζήτηση. Ελπίζω να έχουμε και έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου να μας πει. Γιατί το έχουμε ζητήσει. Δεν βλέπω να πολύ βγαίνουν. Δεν τους βλέπω να πολύ βγαίνουν. Να μας πούν συγκεκριμένα το σχέδιο. Ναι, ακριβώς. Δεν με ενδιαφέρει. Επιτρέπετε να κάνω μια παρέμβαση. Παρακαλώ, κύριε Παλασσόπουλο. Τελευταία, κύριε Παλασσόπουλο, πρέπει να κλείσουμε. Να πληρώσω. Λέω και ότι... θα σας ξαναφέρουμε, όπως λέει ο Βασίλης, μαζί με κάποιον από την πολιτεία. Να έρθει ο κύριος Παλασσόπουλος. Να έρθει και κάποιος από την πολιτεία. Δεν τους βλέπω να πει. Θα τα βάλουμε κάτω, ρε παιδιά, συγκεκριμένα. Θα τα δούμε. Κομμάτι. Βεβαίως. Διότι ζούμε σε ένα. Όλοι με στο. Σε ένα παραλογισμό. Πώς το λέγε εκείνο το παιδί, ζήσε το μύθο σου. Ζήσε το μύθο του. Ναι, ελάτε κύριε Παλασσόπουλο, κλείστε. Ελάτε, κάντε την παρατήρηση να κλείσουμε, ελάτε. Όχι, στον κύριο Καρκατσούλη, για να ξεκαθαρίσει κάτι. Επειδή ακούγεται το τελευταίο χρονικό διάστημα για αξιολόγηση, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε. Αξιολόγηση δεν σημαίνει απόλυση, γιατί θέλουν να περάσουν στην κοινωνία, θα αξιολογήσω και θα απολύσω. Αξιολόγηση σημαίνει να δω ποια είναι τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, να δούμε ότι έχει αλλάξει ο ρόλο τη τοπική αυτοδιοίκηση. Μήπως μπορεί να πα αλλού να αποδώσει καλύτερα. Να επιμορφώσουμε, διότι σα λέω. Το είπε ο κ. Καρκατσούλη. Και κλείνω με αυτό. Ναι. Μας φέρανε στους Δήμους το τελευταίο χρονικό διάστημα από τον ΟΣΕΑ, την Τρενοσία, την Ολυμπιακή. Αυτοί οι άνθρωποι δεν ξέρουν τίποτα την τοπική αυτοδιοίκηση. Τελεία, κύριε Παλασσόπουλε, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σας υποσχόμαστε ότι θα ξανάρθετε να τα πούμε. Καλημέρα και εσάς, κύριε Καρκατσούλη. Πόσα αξιωματικούς έχουμε, ρωτάει ένας φίλος. Η ένστολη, κύριε Λυριτζή, είναι τεράστιο κομμάτι. Έτσι, υπολογίστε ότι είναι περίπου 100.000 ένστολοι. 100.000 ένστολοι, τι έχουμε, πόλεμο. Διάλειμμα.